Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έπειτα από αυτό το όμορφο και διασκεδαστικό και ξεκούραστο ταξιδάκι, νομίζω ότι πρέπει να είσαι φρεσκαδούρα. Δεν οδηγήσατε κιόλας. Συγγνώμη, έτσι προσπαθούμε να το, λίγο να το διασκεδάσουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τραβήξατε ταλαιπωρία αρκετή. Ναι, λες και βγήκε το σπάνι εδώ. Εντάξει. Το κανόνι που κερδίσαμε και παίξαμε και καλά, μετριάστηκε λίγο η ταλαιπωρία. Δεν επηρεάστηκε η ομάδα, αυτό είναι πραγματικά. Και απέναντι και σε μια ομάδα, δεν πρέπει να το πούμε, Άγγελε, που έπαιζε ουσιαστικά τι είναι, από τη μισή και παραπάνω κατηγορία. Δεν είμαι υπερβολικό. Με κίνητρο, ναι. Ισχύει. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, που μπήκανε για να παίξουν, να τα παίξουν όλα για όλα, το μάτς ήταν ένα μάτς που θα το χαρακτήριζε ντέρμπι, όχι από άποψη ονομάτων, αλλά από τη σημασία που είχε. Σίγουρα μπήκαν δυνατά, το θέλανε πολύ το παιχνίδι τα παιδιά, αλλά εντάξει, και εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά και στο πρώτο και στο δεύτερο. Μέχρι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και νομίζω ότι το σκορ είναι φτωχό, θα έλεγα. Ναι, νομίζω ότι χθες ο Άρης ρύθμιζε ο ίδιος ανάλογα με το που ήθελε να το φτάσει το δείκτη, το τελικό. Το αφήσατε στο 3, θα μπορούσατε όμως να είναι και πολύ περισσότερο. Ναι, νομίζω ότι είχαμε όλα αυτές, κατοχή μπάλας και όλα. Συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι χθες, παρότι για τον Άρη τα πάντα έχουν κριθεί, έχει εξασφαλίσει την άνοδο, ότι χθες ήταν μια από τις καλύτερες εκτός έδρας εμφανίσεις της ομάδας? Ναι, σαφώς, γιατί όπως προείπατε παίζαμε ενάντια σε μια ομάδα που έχει ισχυρό κίνητρο. Ναι. Και σε μια ομάδα που άμα θυμηθείτε το πρώτο παιχνίδι του πρώτου γύρου μας δυσκόλυψε αρκετά. Δηλαδή κερδίσαμε από ένα γκολ του Βελιζίση και παλιά. Θέλω να πω ότι και το σκορ το φανερώνει, αλλά και οι τελικές προσπάθειες και η κατοχή, ότι κάναμε ένα πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Και εσύ το έψαξες πάρα πολύ το γκολ χθες, είναι η αλήθεια. Δεν σου έκατσε που λέμε κάποια φάση, αλλά γενικότερα όσοι αγωνιστήκατε δείξατε χθες ότι ο Άρης όπου και αν παίζει, Άγγελε, και νομίζω ότι αυτό το συμφωνείς μαζί μου σε αυτό, πηγαίνει για να κερδίσει και κλείνει τα αυτιά του σε οποιαδήποτε φήμες και τα σενάρια που ακούστηκαν πριν από το παιχνίδι. Θα φτάσει και στα δικά σου τα αυτιά. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα το χθεσινό παιχνίδι, για αυτούς που λένε ότι εντάξει, πήγαμε εκδρομή και πήγαμε για να χάσουμε και... Κάποιοι λένε μπορεί κάποιοι να σκεφτήκαν ότι δώσαμε το παιχνίδι ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει ποδοσφαιριστής ή άνθρωπος του Άρη που να ξεφτυλίζει τη φανέλα που φοράει, ειδικά όταν είναι τόσο βαριά. Ναι. Και αυτό φάνηκε και χθες, νομίζω. Γενικά έχει και φανεί όπως... όλα αυτά τα χρόνια τον Άρη και έχεις δίκιο και πρέπει να το λέτε κι εσείς οι ποδοσφαιριστές, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν είναι τόσο εύκολο ένας παίκτης να κάτσει να χάσει. Θα πρέπει να το τραβάει ο οργανισμός του καταρχήν και να έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα. Και εντάξει, όταν φοράει τη φανέλα του Άρη, νομίζω είναι ένα επιπλέον βάρος. Όχι, δεν υπήρχε σαφή εντολή και του προπονητή και όλων. Ήταν ότι πάμε για να κερδίσουμε φυσικά το παιχνίδι. Πες μας λίγο, Άγγελ, τι έγινε στο πέναλτι του Διαμαντόπουλου με τον τερματοφύλακα της αντίπαλης, τι ακριβώς έγινε? Εντάξει, όπως είπατε και όπως ξέρουμε, η Σπάρτη έπαιζε. Ναι. Σχεδόν τη μισή κατηγορία, έτσι, ναι. Οπότε υπήρχαν νεύρα, υπήρχε ένταση. Οπότε λογικό είναι και οι παίχτες της Σπάρτης όταν δεχτήκανε και τον γκολ σε ένα κομβικό σημείο σε τέλος του ημιχρόνου να υπάρχουν νεύρα και όλα αυτά, εντάξει, τους καταλαβαίνουμε γιατί τα παιδιά παίζουν με τον κόπο τους. Ναι. Αλλά από την πλευρά μας κάναμε τη δουλειά μας. Ήταν καθαρότητα το πέναλτι, το έδωσε ο διαιτητής και προηγηθήκαμε. Δεν διαμαρτύρηθηκαν για το πέναλτι τόσο, όσο μετά τον γκολ κάτι προσπαθούσαν μάλλον να τον επηρεάσουν προφανώς για το δεύτερο ημίχρονο. Κοιτάξτε, είναι και λίγο ξαφνικό πώς πάει ο τερματοφύλακας. Γιατί ο τερματοφύλακας δέχεται τον γκολ, δεν ξέρω αν τον παρακολουθεί. Δεν κάνει τίποτα, δέχεται τον γκολ και μετά από 15-20 δευτερόλεπτα λες και τον τζίπησε κάτι, αρχίζει και πηγαίνει στο διαιτητή. Λες, τι έγινε. Δεν μπορώ να τις κρίνω αυτές τις αντιδράσεις, καθώς εσύ ξέρει. Τώρα την. Απλά να πω, έκανες δύο πολύ καλές ευκαιρίες χθες. Νομίζω ότι ειδικά στην δεύτερη, σε είδα χαμογελούσες μετά που έλεγες από μέσα προφανώς πώς το έχασες, έτσι. Ναι, νομίζω ότι το έχασα την υπερβολική σιγουριά μου.
Και στενοχώρησε και το φιλαράκι μου τον Μπασά που μου βγάλει την πάσα. Να σου πω κάτι. Ένας ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή, έτσι, για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, γιατί Άγγελε, κακά τα ψέματα, στον Άρη μας έχει λείψει αυτό. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο, δηλαδή με όλα αυτά που τράβηξε η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Εκεί σκέφτεσαι να το πας ψηλά για να το σιγουρέψεις, να το στείλεις κάτω, μήπως το πιάσει. Πώς σκέφτεται ένας επιθετικός που είναι φάτσα με τον τερματοφύλακα που βγαίνει και πρέπει να αποφασίσει κλάσμα του δευτερολέπτου πώς θα κάνει το σουτ, πώς θα κάνει την ενέργεια. Και αυτό που σκέφτηκα είναι να το κάνω με τη μία για να μην προλάβει να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Γιατί άμα έκανα κοντρόλ μπορούσε να με κλείσει. Mm-hmm. Αλλά πήγε λίγο πιο πάνω το δοκάρι. Αυτό δεν υπολόγισα τη δύναμη. Βάλα περισσότερη δύναμη. Λίγο πιο ψηλά. Ναι. Εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Η ουσία όμως είναι, όπως είπες, το 0-3. Στεναχώρησε βέβαια τον Μπασά. Την έδωσε βέβαια μετά στο Διαμαντόπουλο, αλλά ήταν πιο εύκολο. Στο Διαμαντόπουλο τον έβγαλε μόνο του μεγαλύτερο. Και ο Διαμαντόπουλος έχασε 3-4 χθες. Παρά το ότι έβαλε 2, έχασε και άλλα 3-4. Ξέρω, άμα βάζεις 3, χάνεις, δεν πειράζει. Θα μπουν όλα την Κυριακή. Δεν ξέρω πώς το περιμένετε αυτό το μάτς. Θα έχει το χαρακτήρα έτσι μιας γιορτής. Μια επιβράβευση για την προσπάθεια που έγινε κατά. Το βλέπετε έτσι και εσείς το περιμένετε. Είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Νέτο που δίνει έτσι ένα άλλο χρώμα στην αναμέτρηση. Αυτό που είπατε αξίζει αυτό το μάτς και είναι το τελευταίο παιχνίδι του Άρη σε μια κατηγορία που δεν ανήκει, μέσα στην έδρα του εννοώ. Mm-hmm. Και επίσης αξίζει πάρα πολύ για να έρθει ο κόσμος να χειροκροτήσει έναν πραγματικά σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο. Εμείς που τον ζούμε. Ο Ντάρση είναι δάσκαλος για τα νέα παιδιά, είναι δάσκαλος πραγματικά, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Δηλαδή εμείς που τον βλέπαμε και πιο παλιά να αγωνίζεται στις μεγάλες εποχές του Άρη και στα μεγάλα παιχνίδια, ο άνθρωπος είναι αυτό, είναι Βραζιλιάνος, είναι πώς να σου το πω. Και είναι και έξω καρδιά, είναι και έξω καρδιά. Ναι. Τεράστιος ποδοσφαιριστής, τεράστιος. Πραγματικά αξίζει το χειροκρότημα του κόσμου. Και πραγματικά και κάποιος φύλαθος και να μην θέλει να δει τον Άρη, να έρθει να δει τον Νέτο. Αξίζει. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να το λες εσύ που ήρθες πριν από λίγους μήνες στην ομάδα, αλλά ζεις το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Έπαιξες και κόντρα σε εκείνη την ομάδα, όντας ποδοσφαιριστής άλλης ομάδας. Και νομίζω συμφωνείς και εσύ ως ποδοσφαιριστής και οι φίλαθλοι που μας ακούνε ότι εκείνη την ομάδα του Άρη χαιρόσουν να τη βλέπεις και ως φιλάθος αλλά και να την παίζεις ως αντίπαλος, δεν είναι? Σαφώς. Ήταν μεγάλο κίνητρο για μας που παίζαμε αντίπαλοι κόντρα σε εκείνο τον Άρη. Ήταν μεγάλο κίνητρο για μας που παίζαμε αντίπαλοι σε εκείνο τον Άρη να μπούμε και να παίξουμε αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές και σε αυτό το κατάμεστο γήπεδο. Μόνο η Ατλέτικο χαιρετίδες. Λείπει ο Άρης, κερδίζει κάθε φορά τα τρόπαια. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Ελπίζω παιδιά πραγματικά να ξαναγυρίσουν αυτές οι εποχές για την ομάδα, γιατί είναι κρίμα. Έτσι, βέβαια το παιχνίδι αυτό έχει και άλλη ιδιαιτερότητα. Δεν το έχεις ζήσει εσύ. Με τον Πανσεραϊκό υπάρχουν κάτι χρωστούμενα από παλιά. Βέβαια πολλές φορές οι παίκτες αυτά δεν τα αντιλαμβάνεστε, είναι περισσότερο οπαδικά. Αλλά έχει σημασία το παιχνίδι, δεν είναι τόσο αδιάφορο. Έχει το πολύ σημαντικό λόγο που είπαμε για τον Ντάρση Νέτο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι, μια επιβράβευση για την ομάδα που τα κατάφερε φέτος. Αλλά έχει και το οπαδικό του μέσα με παλιές αμαρτίες από την Τρίτη Εθνική. Εντάξει, ναι, αυτό που είπατε είναι για τους φιλάθλους μας σε πολύ. Σημασία έχει ό,τι και να γίνει στο παρελθόν, σημασία έχει ότι ο Άρης επιστρέφει και πανίκει. Έτσι. Εσύ πώς το σκέφτεσαι το μέλλον σου, έχεις κάνει κάποια κουβέντα, έχεις συζητήσει, δεν έχει συμβόλαιο την επόμενη σεζόν, σωστά? Όχι, γίνονται κάποιες συζητήσεις γενικά, θα δούμε, ακόμα είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχει αυτό, ακόμα δεν θα μπούμε σε διαδικασία να μιλήσουμε τώρα για την επόμενη σεζόν. Θα περιμένουμε λίγο και θα δείξει. Εντάξει. Ναι, πρέπει να δούμε και προπονητή και τα λοιπά στον Άρη, όλα αυτά. Αυτό που θέλετε νομίζω είναι και εσείς, Άγγελα, να χαρείτε το δίωρο την Κυριακή το απόγευμα. Είναι και για εσάς και για τον προπονητή και για το τεχνικό. Νομίζω για όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι μια Κυριακή διαφορετική από τις άλλες αυτή. Σίγουρα. Παίζει, είναι μια ωραία Κυριακή, ευχάριστη, χωρίς άγχος. Είναι μια γιορτή που θα πρέπει ο κάθε φιλάθλος να απολαύσει. Η Ιορδανία πότε έχει σε παιχνίδι? Η Ιορδανία παίζουν τώρα κάποια φιλικά
και η Ορδανία το καλό, καλό αρχίζει το Γενάρη που μας έρχεται, που είναι το ασιατικό κύπελο. Α, μάλιστα. Δεν θα πας με λεωφορείο εκεί, φαντάζομαι, αεροπορικό. Άμα πάει εκεί, δεν θα πάει. Ξέρω, το πέρα το κολλάει, μπορεί να πας με λεωφορείο. Εκεί έχει, έχει μεγάλες αποστάσεις, οδικός κτλ. Μάλλον δύσκολο, έτσι. Εννοώ σε παιχνίδια εθνικών κτλ. Δεν είναι, είναι κοντά. Όχι, όχι, όχι. Ναι, είναι όχι, πάνω αεροπορικά, πάνω αεροπορικά. Μάλιστα. Να σε, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Εγώ να... σας ευχαριστώ. Το γκολ που έχασες χθες το βάλεις την Κυριακή. Μακάρι, μακάρι. Να καλή συνέχεια. Μια χαρά. Επίσης, γεια σας.